Καλώς όρισε στο Hovoton Airphone, άλλη μια νίκη για την ομάδα μας μέσα στο Los Angeles ενάντια στους Los Angeles Lakers του Κυριάκου Ραμπίδη. Να δούμε πώς ήρθε αυτή εδώ πέρα η νίκη. Το σημείο που γύρισε το παιχνίδι ήταν εκεί στα μέσα της τρίτης περίοδου, όταν οι Lakers βρέθηκαν μπροστά με συν 12. Μετά ο Ρόντο έκλεψε την μπάλα από το Γιάννη, βγήκε στον εφηβιασμό, πάσαρε στον Κούσμο ο οποίος ερχόταν για να κάνει το συν 12. Ο Κούσμο όμως έφαγε τάπα από τον Γιάννη και εκεί μετά οι Bucks πήγαν σε ένα run και όχι απλά μείωσαν διαφορά από το μείον 12, αλλά πέρασαν και μπροστά μέσα σε 2-3 λεπτά. Αυτό ήταν το πρώτο run εκεί στα μέσα της τρίτης περίοδου και το δεύτερο run που έκανε και το παιχνίδι έγινε ακριβώς στο τέλος, εκεί όπου με δύο φάσεις καλάθι και φάουλ από τον Μπλέτσο και ένα πολύ ωραίο τρίποντο του Μπρόγκτον καθαρίσαμε το παιχνίδι. Οι Lakers ναι, δεν μπόρεσαν να πετύχουν και πολλούς πόντους εκεί πέρα στο τέλος. Σαν αρνητικό σημείο το γεγονός ότι η βασική μας πεντάδα δεν τα κατάφερε καλά ούτε στην αρχή της πρώτης ούτε και στην αρχή της τρίτης. Όμως τα καταφέραμε εκεί στο τέλος, όπου η αλλαγή του Μιχάλη ήταν ότι έβγαλε τον Μπρουκ και πέρασε στη θέση του τον Έρσαν. Μια αλλαγή που την σκεφτόμασταν εδώ και πολύ καιρό ότι θα την έκανε ο Μιχάλης. Τελικά την έκανε. Μπράβο του. Να περάσουμε στα ατομικά στατιστικά για τους Lakers. Πρώτα, ο Κούσμα δεν έκανε ένα καλό παιχνίδι, ήταν αρκετά άστοχος. Ο LeBron και ο Ingram ήταν καλοί. 31 πόντους και για τους δύο. Ο LeBron μοίρασε και 10 assist. 9 assist μοίρασε ο Rondo, χωρίς να είναι τόσο εύστοχος. Αυτοί οι 4 ήταν οι Lakers. Δεν έπαιξε πολύ ο Μακί, μόλις 10 λεπτά. Αυτά δεν έχουν πάγκο οι Lakers, είχαν και τους τραυματίες, ok. Ενώ για μας πολύ καλό παιχνίδι έκανε ο Γιάννης, 3 τάπες, 6 assist, 15 rebound, 2 από αυτά επιθετικά. Ο Λόπεζ επέστρεψε σε ένα καλό ποσοστό για αυτόν στα τρίποντα, είχε 3 στα 6. Καλή ήταν και ο Μίτλτον και ο Έρσαν και ο Μίροτιτς. Ο Μπρόγκτον είχε 3 στα 3 τρίποντα, πάρα πολύ καλός και αυτός. Από τον πάγκο ξεχώρισε ο Κόνατον με 4 επιθετικά rebound και καλή παρουσία γενικότερα. 4 στα 6 field goals. Ο Σνέλ ήταν ο μόνος ο οποίος δεν ήταν καλός και μείνε στα 4 τρίποντα. Αλλά το παιχνίδι ήταν του Μπλέτσο. Το παιχνίδι ήταν του Μπλέτσο. Πέρα από αυτά πέρα τα δύο καλάθια και φάουλ που είπαμε που έκαναν το παιχνίδι στο τέλος, ήταν τελείωσε το παιχνίδι με 31 πόντους. 12 στα 24 field goals. 2 στα 11 τρίποντα. Εντάξει, εκεί δεν τα πήγε και τόσο καλά. Πήρε 2 επιθετικά rebound. Μοίρασε και 5 assist. Ήταν ο καλύτερος του παιχνιδιού. Ήταν ο κύριος λόγος που κερδίσαμε. Άμα δούμε και τα ομαδικά στατιστικά, ξέρω εγώ τι άλλο, ότι πήραμε 3 παραπάνω επιθετικά rebound και ότι ήμασταν, όχι, ότι ήμασταν καλύτεροι στα field goals. Είχαμε 51,6% έναντι 47,9% από τους Lakers. Κάναμε λίγα λάθη, 11 για μας, αλλά οι Lakers κάνανε ακόμα λιγότερα, 9. Οι Lakers δεν φάνηκαν να είναι ομάδα. Οι Lakers, ναι, φάνηκε εκεί στο τέλος ότι δεν μπορούν, παιδί μου, δεν μπορούν. Και πλέον τώρα το όλο το βάρος ρίχνεται στο free agency της επόμενης χρονιάς, αν καταφέρουν να πάρουν τον Kawhi, αν καταφέρουν να πάρουν τον AD ή αν θα μείνουν με τον LeBron για άλλη μια χρονιά να κλαίγονται. Αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, καλή επιτυχία στη συνέχεια για τους Lakers. Καλή επιτυχία στο free agency για τους Lakers. Εμείς συνεχίζουμε, άλλη μια εκτός έδρας νίκη, ok. Αυτά, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο που θα πούμε για την ήττα μας. Χάσαμε και ένα παιχνίδι, sorry κιόλας. Από τους Utah Jazz μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Τώρα σε λίγο. Φοβούν τον έλεγχο.